Κύριος Βουράκης και Θεοδόσης πάνω εδώ. Όμως πάμε πρώτα στον Γιάννη Ανιφαντή, διότι έχουμε και πολιτικές εξελίξεις με τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γιάννη, καλημέρα. Ναι, καλή σας ημέρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, με αίτημά της, ζητά τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή για την εξέλιξη και την πορεία των έργων, σύμφωνα με την Σύμβαση 717, σε ό,τι αφορά την τηλεδιοίκηση. Στην συγκεκριμένη Επιτροπή, λοιπόν, ζητά να κληθούν οι πρώην Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Χρήστος Πίτσης, επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Καραμαλής, ο τέος Υπουργός, και ο νυν Υπουργός Μεταφορών και Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι ένα αίτημα που έκανε πριν από λίγο η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε χθες και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ αύριο αναμένεται η πρώτη εμπλοκή της Βουλής σε ό,τι αφορά την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη, με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Οι υφυπουργοί θα έρθουν, Γιάννη. Γιατί συζητάμε, καλά συζητάμε για τους υπουργούς και πρέπει να έρθουν, δεν το συζητάει κανένας. Οι υφυπουργοί θα έρθουν. Έχουν κάποιες αρμοδιότητες κι όλοι αυτοί. Εκτός αν δεν έχουν αρμοδιότητες, να το μάθουμε και απλώς είναι εκεί για να πίνουν καφέ και να κάνουν βόλτες. Είναι και οι υφυπουργοί, δεν είναι μόνο ο υπουργός. Αύριο θα είναι μόνο ο κύριος Γεραπετρίτης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Τώρα, από τη στιγμή που καλούνται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα πρέπει να έρθουν. Περιμένουμε να δούμε. Λογικά θα συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα, μάλλον την Δευτέρα, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θα δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Μάλιστα. Θα μάθουμε τι έγινε επί Χαριλάου Τρικούπη. Να σε. Δεν θα φτάσουμε στο Χαριλάου Τρικούπη, όχι. Θα φτάσουμε καλά, σε καλά, εδώ. Ναι. Θα φτάσουμε εδώ. Θα πρέπει να μιλήσουν πολύ σωστά και ο Χρυσοχοΐδης και ο Σπίρτζες και ο Καραμαλής κυρίως, που ήταν ο άμεσα εμπλεκόμενος την τελευταία τετραετία. Επί 4 συναπτά έτη.